Μετά από την απολογία, παιδιά, του Αδάμ, ήλθε η σειρά να ανακριθεί η Εύα, η οποία και ανακρίνεται με μία μόνο απλή ερώτηση, εφόσον ο Αδάμ είπε ότι η αιτία της παραβάσεως εστάθη η Εύα. Όχι, λέγει, εγώ, είπε ο Αδάμ, αλλά η γυναίκα την οποία μου έδωκες, αυτή μου έδωκε και έφαγα, και συνεπώς παρέβη την εντολή σου. Και είπε Κύριος ο Θεός τη γυναική, τι τούτο επίησας? Και είπε η γυνή, ο όφης υπάτησέ με και έφαγον. Είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, τι είναι αυτό που έκανες? Και η γυναίκα απήντησε, ο όφης με εξυπάτησε και έφαγα. Πολύ ωραία αυτό το «τι τούτο επίησας», «τι είναι αυτό που έκανες», το αναλύει θαυμαστά ο Ιερός Χρυσόστομος ως εξής: «Τι να σου λένε και εν τούτο επίησας, ο γίνε? Για ποιο λόγο το κάνες αυτό, ο γυναίκα? Και δια τι και σαυτή και το ανδρή, το σαύτης εσχήνης επία κατέστη? Και γιατί, για λογαριασμό σου και για λογαριασμό του ανδρός σου, έφτασες σε μία τέτοια ντροπή? Τι σοι το όφελος γέγονεν από τις το σάφτης ακρασίας? Σε τι ωφελήθηκες με το να σταθείς ακρατής και να μην εγκρατευτείς για να μην δοκιμάσεις τον καρπόν? Τι σοι της απάτης το κέρδος ειν εκούσα η πατήθης και τον άνδρα κοινωνών της απάτης εργάσω? Ποιο ήταν το κέρδος που υπέστης από το διάβολο, το κέρδος της απάτης που θεληματικά άφησες τον εαυτό σου να απατηθεί και να κάνεις και τον άνδρα σου κοινωνών μέτοχων αυτής της απάτης? Πράγματι, με αυτές τις ωραίες ερωτήσεις που θέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να δείξει ότι δεν βγήκε τίποτα, ή καλύτερα, βγήκε κάτι πολύ, βγήκε ζημία. Κέρδος, ασφαλώς όχι. Έτσι μπορούμε να πούμε, και όποιος δεν το έχει καταλάβει είναι ακόμη νήπιον, ότι η αμαρτία είναι ένας παραλογισμός, και συνεπώς σε αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή αναλύει το ερώτημα του Θεού, δεν υπάρχει απάντηση. Όταν πούμε σε κάποιον, γιατί έκανες αυτό το κακό, τι μπορεί να απαντήσει? Λίγο μετά θα πει ο Θεός εις τον Κάιν, γιατί εφώνευσες τον αδελφό σου? Τι απάντηση μπορεί να δοθεί σε αυτό? Όπως και σήμερα, σε κάθε κακό που γίνεται, σε κάθε αμαρτία που γίνεται, επειδή είναι παραλογισμός η αμαρτία, απάντηση δεν υπάρχει. Όταν λέμε απάντηση, λογική απάντηση δεν υπάρχει, που σημαίνει ότι πράγματι η αμαρτία είναι εκτός παραλογισμού, είναι έξω από τη φύση του ανθρώπου και έξω από τη φύση της δημιουργίας ολοκλήρου. Είναι τόσο κακό πράγμα η αμαρτία? Είναι, παιδιά, τόσο κακό πράγμα η αμαρτία? Ναι, είναι τόσο κακό πράγμα η αμαρτία. Ας το καταλάβουμε κάποτε. Εάν δεν είναι το τόσο κακό, δεν θα έφτανε ο άνθρωπος, όπως λέγαμε στα δύο τελευταία μας θέματα, να αρρωστήσει, να φτάνει να αρρωστήσει. Διότι όταν είναι ένοχος, όταν δεν ομολογεί την ενοχή του, όταν φτάνει ακόμη, όπως σας είπα, να αρρωστήσει, βεβαίως ψυχικά αλλά και σωματικά. Όταν όμως η Εύα λέγει ότι υπατήθη από τον διάβολο, φυσικά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχει απάντηση. Τι είπε?
ο Όφης με εξυπάτησε. Αυτό όμως δεν αποτελεί οπωσδήποτε απάντηση. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία μετάθεση της ενοχής από τον εαυτό της στον Όφη, στον διάβολο. Όπως ακριβώς και ο Αδάμ μετέθεσε την ενοχή του στην Εύα. Δηλαδή ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στον Όφη. Και με αυτές τις αλλεπάλληλες, θα λέγαμε, μεταθέσεις της ενοχής, έχουμε τόσο στον Αδάμ, όπως το λέγαμε την περασμένη φορά, όσο και εις την Εύα, δημιουργία υποσυνειδήτου. Διότι και ο ένας και οι άλλοι αποθούν την ενοχή τους σε αυτόν τον χώρο που για πρώτη φορά δημιουργείται, ένας χώρος παρά την συνείδηση, πέρα από τη συνείδηση, έξω από τη συνείδηση, σε ένα χώρο που διώχνουμε την ενοχή για να ξεχάσουμε την ενοχή. Αλλά δεν ξεχνιέται, επειδή δεν την ξεχνά εκείνος που προσευλήθη. Είναι ο Θεός, όπως λέγαμε. Τα αναλύσαμε, αλλά κάνω μια αναφορά στα παλιά, στα περασμένα, διότι ο άνθρωπος είναι μια μεταφυσική ύπαρξη, μια θεολογική ύπαρξη. Η ηθική συνείδηση συνδέεται με το Θεό, είτε το θέλει ο άνθρωπος είτε δεν το θέλει. Είναι εκκατασκευής. Δεν μπορώ να μιλάω για έναν άνθρωπο εάν δεν έχει χέρια, μάτια, πόδια. Έτσι δεν μπορώ να μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ηθική συνείδηση άμεσα συνδεδεμένη με το Θεό. Και από τη στιγμή που συνδέεται η ηθική συνείδηση στον άνθρωπο με το Θεό, τότε η ενοχή δεν σβήνει. Πρέπει να τη σβήσει ο Θεός. Αλλιώτικα δεν σβήνει. Και τη σβήνει ο Θεός μόνο όταν υπάρξει μετάνοια και επιστροφή στο Θεό, ομολογία της ενοχής, μετάνοια και μη επανάληψη. Τότε συγχωρεί ο Θεός. Και αυτό συμβαίνει μόνον μέσα εις το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το οποίο, πρέπει να το ξαναπούμε, έχει μοναδικότητα. Διότι η ψυχιατρική δεν μπορεί να συγχωρήσει μια ενοχή, να εξαλείψει δηλαδή μια ενοχή. Δεν μπορεί. Μπορεί να σου δώσει φάρμακα, να σου δώσει ό,τι θέλει, αλλά την ενοχή όμως δεν μπορεί να την εξαλείψει, διότι δεν μπορεί ο γιατρός να παίξει το ρόλο του Θεού. Δεν είναι δυνατόν. Διάβαζα μόλις χθες το βράδυ για έναν μεγάλον ψυχίατρον Αμερικανών, ο οποίος έχει μεγάλες επιτυχίες, αλλά έχει την ειλικρίνεια να πει ότι μας θεωρούν ότι είμαστε θεοί, ότι κατά κάποιο τρόπο πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα. Τίποτα δεν πετυχαίνουμε, παρά μόνο να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το υπόλοιπο μένει για τον άνθρωπο, ο ίδιος ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι η ενοχή του έχει σχέση με το Θεό, όχι με τον άλλον άνθρωπο. Με τον άλλον άνθρωπο είναι δευτερογενές αυτό. Αν κάποιος εμένα με βρίσει, αυτό είναι δευτερογενές. Το πρωτογενές είναι ότι το Θεό προσβάλλει. Πρώτα το Θεό, μετά εμένα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο, θα λέγαμε, σφαλμένη είναι εκείνη η αντίληψη, όταν κάποιος λέγει ότι δεν έβλαψα κανέναν. Ή μπορεί να έβλαψα τον εαυτόν μου, αλλά δεν έχω βλάψει κανέναν. Αλλά εάν βλάπτεις τον εαυτό σου, βλάπτεις, τρόπον την να προσβάλλεις, όχι βλάπτεις, προσβάλλεις το Θεό. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι δεν έβλαψα κανέναν και συνεπώς είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό. Αλλά τίθεται ένα ακόμη σημείο. Μήπως ο Αδάμ, όταν έκανε την παράβαση, εξυναγκάστη από την Εύα? Δηλαδή η Εύα με το ζόρι του έδωσε από τον καρπόν? Ή ακόμη μήπως εξυναγκάστη η Εύα από τον διάβολον, από τον Όφιν? Βέβαια ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα ήθελα να προσέξετε αυτό το σημείο και τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι θεμελιώδου σημασία, όπως θα κάνουμε την ανάλυση λίγο πιο κάτω. Σκόπι γάρ και τον άνδρα λέγοντα. Να εξετάζεις, εξέταζε λέγει, και τον άνδρα που λέγει, ότι η γηνή είναι έδωκας με τη μου αυτή μία δοκή και έφαγον. Ουδεμού ανάγκη, ουδεμού βία.
ουδαμούδια, αλλά προαίρεση και γνώμη. Έδω και μόνον, ου κοινάγκεστε, ου και βιάσατο. Είδες, μου έδω και λέγει η γυναίκα και έφαγα. Δεν σημαίνει εδώ ότι υπήρξε κάτι άλλο. Πουθενά ανάγκη να πει κανείς πεινούσα, είχε άλλα δέντρα δίπλα. Πουθενά βία, μόνο προαίρεση. Κανείς δεν εξυνάγκασε, κανείς δεν εβίασε. Και πάλι, αυτή απολογίαν συντηθήσα, που είπεν ο όφης εινάγκασέ με και έφαγον, αλλά τι, ο όφης υπάτησέ με. Του δε απατηθήνε και μη απατηθήνε, κυρία είναι. Δηλαδή, όταν έρχεται η σειρά της Εύας για να συνθέσει την απολογία της, τότε είπε, δεν είπε, συγγνώμη, ότι ο όφης με εξυνάγκασε και έφαγα, αλλά τι είπε, ο όφης με υπάτησε, που εδώ δείχνει ότι ήταν η ιδία κυρία του εαυτού της να απατηθεί ή να μην απατηθεί. Έτσι πολλές φορές τίθεται η δικαιολογία στη διάπραξη της αμαρτίας, όταν λέμε ότι ο διάβολος μας αναγκάζει να αμαρτήσουμε, ή ακόμη όταν λέμε ότι δεν υπάρχει ελευθερία βουλήσεως. Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Ο διάβολος δεν εξαναγκάζει κανέναν, μα κανέναν, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αποδεχθεί εκείνο που του προτρέπει, του λέγει, του υποβάλλει ο διάβολος. Προσέξτε, ο διάβολος κανέναν δεν εξαναγκάζει. Δεν θα τον άφηνε ποτέ ο Θεός να εξαναγκάσει ο διάβολος. Ο διάβολος κάποτε πνίγει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος του δώσει το ναι του. Δηλαδή του πει ναι, όπως λέμε σε αυτή την σύγχρονη έκφραση, του δώσει πράσινο φως. Δηλαδή να περάσει. Άμα πει στον διάβολο πέρασε, τότε ο διάβολος βεβαίως γίνεται βασανιστικός, αλλά χωρίς την προαίρεση του ανθρώπου ποτέ ο διάβολος δεν εξαναγκάζει κανέναν να αμαρτήσει. Αλλά εδώ όμως, όπως σας εξήγησα, ήθελε το θέμα, υπάρχει ή δεν υπάρχει ελευθερία της βουλήσεως. Βούλησης είναι η θέληση, είναι η προαίρεση. Δηλαδή είμαι ελεύθερος να διαλέξω, ή μήπως δεσμεύομαι από κάποια δεσμά τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι. Έχω ελευθερία βουλήσεως ή δεν έχω? Αποτελεί το ερώτημα ένα πολύ μεγάλο άλυτο φιλοσοφικό πρόβλημα. Είπα φιλοσοφικό. Το πρόβλημα είναι λυμένο. Από το Λόγο του Θεού, από την Αποκάλυψη, δηλαδή από την Αγία Γραφή, το θέμα είναι λυμένο. Αλλά στη φιλοσοφία είναι ένα πρόβλημα άλυτο. Έτσι στη φιλοσοφία, στο χώρο της φιλοσοφίας, υποστηρίζονται δύο θέσεις. Η μία θέση είναι ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Η άλλη θέση είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Βέβαια είναι και μια τρίτη θέση που συνδυάζει αυτά τα δυο, ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Όταν η φιλοσοφία ψάχνει να δώσει απάντηση στο θέμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πορίσματά της δεν είναι αληθή, διότι το αντικείμενο που εξετάζει, τον άνθρωπο, δεν είναι ο σωστός άνθρωπος ο πρώτης πτώσεως. Αυτό συμβαίνει και στην ψυχολογία. Όταν δηλαδή θα πάρω τον άνθρωπο ως αντικείμενο, για να το ερευνήσω, αυτό το αντικείμενο της επιστήμης μου, να το ερευνήσω ή της φιλοσοφίας μου, έχω μπροστά μου μία μεταπτωτική ύπαρξη.
Είναι πολύ φυσικό λοιπόν να βγάλω συμπεράσματα εσφαλμένα. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε αυτές τις δύο θέσεις. Οι μεν να λέγουν ότι υπάρχει ελευθερία, οι δε να λέγουν ότι δεν υπάρχει η ελευθερία. Και τούτο διότι από παρατηρήσεις που γίνονται στον άνθρωπο βγαίνουν τα συμπεράσματα αυτά. Άλλοτε μεν έτσι, άλλοτε δε έτσι, ή σε εκείνο έτσι και σε εκείνο αλλιώς. Αλλά πάντα ξαναλέγω, το αντικείμενο είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Αλλά είναι πολύ απλό από χριστιανικής πλευράς. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού. Δεν γυρίζει σε όλα εκείνα τα μονοπάτια της ερεύνης του νου αν ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι ελεύθερος. Αν θέλετε μάλιστα, πολλές φορές όταν απαντούμε για ένα λάθος μας, για μια αδυναμία μας, ότι δεν μπόρεσα και το έκανα αυτό, δεν μπόρεσα, εκεί το δεν μπόρεσα βγάζουμε την ευθύνη, σαν να θέλαμε να πούμε ότι το δεν μπόρεσα τοποθετείται σε μια κατάσταση που ήταν έξω από τη δύναμή μας. Εκείνη τη στιγμή παρουσιάζουμε τον εαυτό μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία βουλήσεως, και συνεπώς αφού δεν υπάρχει δεν έχουμε ευθύνη. Αλλά είναι λανθασμένο. Είναι λανθασμένο. Ο Λόγος του Θεού, ξαναλέγω, μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και συνεπώς υπεύθυνος. Ελεύθερος της εκλογής του, και συνεπώς θα υποστεί τις συνέπειες της εκλογής του. Και θέτω το ερώτημα. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι ο ελεύθερος, δεν είχε δηλαδή ελευθερία βουλήσεως, τότε πώς μπορούμε να εννοήσουμε, πώς μπορούμε να καταλάβουμε, πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε την έννοια της δικαιοσύνης και της τιμωρίας? Είναι πράγματα ανυπόστατα. Θα μπορούσε να πει δηλαδή ένας κατηγορούμενος στο δικαστήριο, μα τη στιγμή που κινούμε από τα ορμέ φυτά μου, δηλαδή από δυνάμεις εσωτερικές για τις οποίες δεν είμαι υπεύθυνος, διότι αυτές υπάρχουν σε μένα όπως και σε εσάς κύριοι δικαστές εκ κατασκευής μας, τότε γιατί αυτή τη στιγμή με κρίνετε ότι είμαι ένοχος? Δεν έχει έννοια πια εδώ η δικαιοσύνη και η τιμωρία. Αν θέλετε να πάμε πιο κάτω, δεν έχει τότε έννοια και η κόλαση. Όταν ο άνθρωπος θα μπορούσε δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την τροχιά που ο Θεός τον έβαλε, δηλαδή κατασκευαστικά έτσι, τότε θα μπορούσε να πει στο Θεό, γιατί Κύριε φτιάχνεις μια κόλαση για να τιμωρούμε, τη στιγμή που εγώ δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πράγματα που δεν θα συνέβαιναν στον πιο ανόητο νομοθέτη. Πως θα μπορούσε ποτέ ο Θεός να ομιλεί περί κολάσεως σε μια στιγμή που θα μας έκανε χωρίς ελευθερία βουλήσεως? Το καταλαβαίνει κανείς λογικά. Αλλά και ακόμη από την πλευρά της δομής της κοινωνίας μας, μπορείτε να φανταστείτε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, γιατί θα είχε τον ισχυρισμό ότι έτσι είναι φτιαγμένος να κάνει ό,τι θέλει? Μπορείτε να φανταστείτε τι κοινωνία θα φτιάχναμε? Μία αναρχουμένη κοινωνία. Και αν θέλετε, αν σήμερα έχουμε αναρχία, και αναρχία δεν είναι μόνο όταν πηγαίνω να βάλω μία βόμβα σε ένα κτίριο να την άξω στον αέρα, αυτό είναι μία μορφή της αναρχίας. Αναρχία, ξέρετε τι θα πει? Αναρχία θα πει δεν δέχομαι ουδέ μία αυθεντία να υπάρχει ούτε στο Θεό ούτε στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αυθεντία του διοικούντος μια πόλη ή ένα κράτος. Δεν υπάρχει αυθεντία στο δάσκαλο. Δεν υπάρχει αυθεντία στο γονιό. Δεν υπάρχει αυθεντία στον συνάνθρωπο. Τότε πού είναι η αυθεντία? Επιτρέψτε μου να το πω έτσι απλό ελληνικά. Στην αυθεντιά μου. Εγώ είμαι η αυθεντία. Αυτό που εγώ θα σκεφτώ, αυτό είναι το γνήσιο, το σωστό. Όχι αυτό που λες εσύ, αυτό που λέγω εγώ.
μπορείτε να φανταστείτε μία κοινωνία που ο κάθε άνθρωπος είναι μία αυθεντία? Πώς μπορεί αυτή η κοινωνία που αρνείται κάθε αυθεντία, κάθε αρχή, να μπορεί να σταθεί? Αυτό θα πει αναρχία. Αν το θέλετε, πάρα πολλά παιδιά μας, ίσως παρόντα, όχι να τα βρούμε έξω στους δρόμους και στα σχολεία, εδώ παρόντα, εδώ που ακούτε τώρα το Λόγο του Θεού, να έχετε αρχές, που οι αρχές σας να είναι, να μην είναι αρχές, δηλαδή να έχετε αναρχικές αρχές. Ναι, ναι, μη σας κάνει εντύπωση, διότι ζούμε σε ένα κλίμα που αναπνέουμε αυτό που υπάρχει στο περιβάλλον μας. Και όμως να μην πήγαμε πουθενά να κάνουμε τίποτα σαματάδες. Όταν όμως δεν έχουμε την αυθεντία του πατέρα μου και της μάνας μου, την αυθεντία του ιερέως του Θεού, τότε ή τον νόμο της πολιτείας, τότε είμαι σε κατάσταση αναρχίας. Είμαι αναρχικός άνθρωπος. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος, παιδιά, είναι ελεύθερος. Και η ελευθερία του αναφέρεται στην πρέρεση. Μπορεί να μην είμαι ελεύθερος αν με κλειδώσουν εδώ μέσα, δεν έχω την δυνατότητα να φύγω από τις καραμάδες. Αλλά η ελευθερία βρίσκεται στο θέμα της προαιρέσεως. Δεν θέλω να προχωρήσω τι είπαν οι φιλόσοφοι. Είναι μεγάλη πελαγοδρομία. Πραγματικά. Αλλά μόνο σας λέγω τούτο: ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, υπεύθυνος των πραξιών του. Είναι τόσο ελεύθερος ώστε μπορεί να φτάσει μέχρι θανάτου και μέχρι μαρτυρίου. Η γάτα μου δεν είναι ελεύθερη. Όταν της μυρίσουν ψάρια, τότε αρχίζει να νιαουρίζει, και όταν πεινάει πολύ δεν θα διστάσει, δεν δεσμεύεται από τίποτε. Η δομή της είναι να είναι ανελεύθερη, να ορμήσει, να πηδήξει πάνω στο τραπέζι, να αρπάξει να ψάρει, γιατί πεινάει πολύ. Ούτε βεβαίως τίθεται θέμα στη γάτα μου ότι σήμερα είναι Παρασκευή και δεν τρώμε ψάρια. Όταν όμως εγώ ο άνθρωπος, όσο να μυρίζουν τα ψάρια, πω είναι Παρασκευή και δεν θα φάγω, τι σημαίνει εδώ? Και αν ακόμη μου βάζουν το φαγητό όπως τους τρεις πέδας στη Βαβυλώνα, οι συμμαθητές τους έβαζαν τα γουρουνόπουλα, τα φρεσκοψημένα και ροδοκοκκινισμένα εδώ στη μύτη, στο στόμα μέσα, και εκείνοι επουδενή λόγο δεν ήθελαν να γευθούν. Και μάλιστα τρεις πέδες που φθάνουν ακριβώς γιατί χαλίβδωσαν την ελευθερία της προαιρέσεώς των και δεν ήσαν κάτω από τα πάθη τους. Όταν ήρθε η ώρα να προσκυνηθεί η χρυσή εικόνα του Μαρδούχ, του Θεού της Βαβυλώνας, τότε είπαν το όχι. Και τι προτίμησαν? Τον θάνατο. Σαφώς είπε ο Ναβουχοδονόσορ, όποιος δεν προσκυνήσει θα ρηφθεί στο καμίνι του πυρός. Στο καμίνι του πυρός. Βλέπετε που φθάνει η προαίρεση? Μέχρι θανάτου, μέχρι μαρτυρίου. Δεν το δέχομαι, δεν το θέλω, δεν προδίδω την εντολή του Θεού. Να τι αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό στην πρακτική μας ζωή τώρα, μην πούμε ποτέ ότι ο διάβολος με έβαλε να το κάνω αυτό ή εκείνο. Μην το πούμε ποτέ, το ξαναλέγω, διότι εμείς διαλέγουμε το αγαθόν ή το πονηρόν. Θυμόσαστε ένα σχετικό ανέκδοτο που υπάρχει όταν ο διάβολος ενεφανίστη στον Μέγαν Αντώνιον και του λέγει ότι: Αντώνιε, οι άνθρωποι με κατηγορούν ότι εγώ τους βάζω να αμαρτάνουν, ότι παντού εγώ φταίω. Και λέγει ο Μέγας Αντώνιος: Σατανά, έχεις δίκιο, λες αλήθεια, δεν βάζεις όλους εσύ να αμαρτάνουν. Πράγματι, εγώ θα σας έλεγα κάτι και αν θέλετε δεχτείτε το. Ήδη σας το απέδειξα, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Όταν έρθει κάτι κακό να κάνετε, έστω σας έβαλε ο Σατανάς, ποτέ μη πείτε με έβαλε ο διάβολος. Μα ποτέ, παρότι ξέρουμε ότι ο διάβολος είναι κακοποιός, παρότι ζητάει ως φωνερός την καταστροφή μας και μας βάζει να αμαρτάνουμε, ναι,
Ποτέ όμως μη πείτε, ο διάβολος με έβαλε να κάνω τούτο το κακό. Αλλά τι, εγώ το ήθελα. Θέλετε να δείτε την αληθινό αυτό? Διότι στην τελευταία ανάλυση περί αυτού πρόκειται. Εγώ το ήθελα. Διότι ο διάβολος, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν θα μπορούσε τίποτα να μου εκβιάσει εάν εγώ δεν το θέλω. Αποδέχομαι την πρόσκλησή του, την υποβολή του, και φτάνω στο τέλος να δεχθώ τον πειρασμό και να πέσω στην αμαρτία. Έτσι θα λέγαμε ότι ο διάβολος είναι ο μεγάλος απατεών, ο οποίος τι κάνει τώρα ο διάβολος? Ξέρει ότι η ελευθερία της βουλήσεως είναι κάτι σημαντικό και σπουδαίο. Εξάλλου και ο ίδιος με την ίδια του την προαίρεση έπεσε. Πώς λοιπόν να εμφανιστεί εις τους πρωτοπλάστους? Να τους θέσει υποδοκιμασία την προαίρεση? Ποτέ οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν αμαρτήσει. Ήσαν η νέα κατασκευή των νεόκοπων, θα λέγαμε, νόμισμα. Δεν υπήρχε τίποτε το άσχημο στην κατασκευή τους. Πώς θα καταφέρει λοιπόν ο διάβολος τώρα να τους κάνει μόνοι τους να αμαρτήσουν? Δεν τα κατάφερνε. Γι' αυτό μετέρχεται μία μέθοδο, την απάτη. Η απάτη, όπως τα ξέρετε, στο τέλος εξουδετερώνει τη βούληση. Εγώ δεν θα ήθελα το κακό, αλλά χωρίς να το καταλάβω το έκανα, δηλαδή εξαπατήθηκα. Ώστε λοιπόν η απάτη είναι κάτι που εκφεύγει από την βούλησή μου, διότι η βούληση είναι μια ελευθέρα ενέργειά μου. Γι' αυτό ο διάβολος που με τύλθε την απάτη, τι είπε η Εύα? Ο όφης με υπάτησε. Είναι ο μεγάλος, όπως σας είπα, απατεών. Ο απατεών είναι ο ψεύτης, και ο ψεύτης είναι ο απατεών. Ψεύδος, απάτη είναι συνώνυμα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος όταν λαλεί ο διάβολος το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, εκ των ιδίων. Δεν τον βάζει κανείς να λέγει το ψεύδος, γιατί και αυτός είναι ελεύθερος. Ότι ψεύτης εσύ και ο πατήρ αυτού, είναι ψεύτης και ο πατήρ του ψεύδους. Έτσι από τότε, παιδιά, από τότε που έπασαν οι πρωτόπλαστοι, ο άνθρωπος ό,τι δεν καταφέρει, ό,τι θα λέγαμε δεν μπορεί ο διάβολος να πετύχει, προβάλλοντας το κακό στην ελευθερία του πρόεδρου, το πετυχαίνει με την απάτη. Έκτοτε ο άνθρωπος απατάται. Εύκολα απατάται. Προσέξτε σε τι μπορεί να απατηθεί. Υπάρχει η απάτη των αισθήσεων. Και εδώ μιλώ για την απάτη των αισθήσεων εκείνη με την οποία από γνωσιολογικής πλευράς, φιλοσοφικής, αν αυτό που βλέπω είναι όπως το βλέπω και τι χρώμα έχει και ποια είναι η πραγματική δομή του, διότι αν μπορούσαμε να ειδούμε την ύλη θα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό αν είχαμε κάποια άλλα μάτια. Τα μάτια που διαθέτουμε είναι κατασκευασμένα για να μας δώσουν μια άλφα εικόνα. Αν είχαμε μια β' κατασκευή ματιών θα είχαμε μια β' εικόνα. Και αν είχαμε μια άπειρη κατασκευή ματιών, μια άπειρη, θα λέγαμε, προσφορά εικόνων. Αυτό είναι αληθές. Και τότε τίθεται το ερώτημα, και ποιο είναι το αληθές? Άρα λοιπόν οι αισθήσεις με απατούν. Δεν εξετάζω αυτό. Δεν πηγαίνω δηλαδή στην φιλοσοφική εκείνη θέση ή και την επιστημονική ακόμη. Πώς μπορώ να μάθω το αληθές ενός αντικειμένου? Αλλά μιλώ από ηθικής πλευράς. Πώς οι αισθήσεις μου μπορούν να με εξαπατήσουν και να μου παρουσιάσουν ένα πράγμα ότι είναι ελκυστικών και ωραίων και επιθυμητών, ενώ να μην είναι? Έτσι βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο και αμέσως το ερωτευόμεθα το πρόσωπο αυτό και λέμε, α, έκπληξης, και αμέσως η καρδιά μας χτυπάει αλλιώτικα και το καθεξής. Αν καλοπροσέξουμε το πρόσωπο αυτό και το ειδούμε, τότε είναι διαφορετικό από ό,τι το είχαμε δει στην αρχή. Πόσες φορές οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν με μόνη την πρώτη θέα. Λέγει πολύ ωραία ο Μέγας Βασίλειος,
Θέλεις να απαλλαγείς από την απάτη των αισθήσεων, όταν οι αισθήσεις σε οδηγούν στην αμαρτία? Λογάριεσαι αυτό το ωραίο δέρμα που βλέπεις. Αν το δεις από κοντά πόσες λακκούβες έχει, και τον καιρό εκείνο δεν είχαν και ούτε φακούς ούτε πολύ παραπάνω μικροσκόπια. Πράγματι, αν δει κανείς κάτω από ένα φακό εκείνο που θαυμάζει ως πολύ ωραίο και πολύ δροσερό, θα τρομάξει. Θα τρομάξει. Θέλεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να δεις κάτι περισσότερο? Σκίσε λίγο το δέρμα από μέσα να δεις τι υπάρχει. Θα συγχαθείς εσύ ο ίδιος. Βέβαια, είναι μια συμβουλή του για να βοηθήσει τον άνθρωπο από πνευματικής πλευράς να ξεφύγει από την απάτη των αισθήσεων. Έτσι λοιπόν, παιδιά, οι αισθήσεις απατώνται και απατώμενες μας απατούν. Ακόμη μία απάτη είναι η ειδονή. Θα το προσέξετε αυτό, είναι η ειδονή. Ποτέ κανείς δεν μετήλθε μια ειδονή, είτε το ομολογεί είτε δεν το ομολογεί, που ευθύς μετά την ειδονή, πολύ παραπάνω εάν είναι παράνομος, να μην έχει μετανοήσει. Γιατί άραγε μετανοεί? Διότι εδώ βλέπει κανείς την υφή της ειδονής, ότι έχει την απάτη. Σε εξυπάτησε να κάνεις κάτι. Ικανοποιήθηκε η ειδονή, σε αφήνει κενόν, σε αφήνει άδειον, και λες, τώρα τι είναι αυτό? Ομοίως ο πλούτος είναι μία απάτη. Την αποκαλεί η Καινή Διαθήκη, τον αποκαλεί η αδειλότης του πλούτου, το αφανέρωτο, το κούφιο, δηλαδή το απατηλόν του πλούτου. Ο κόσμος είναι μία απάτη. Να πάμε να διασκεδάσουμε, να μας δουν, να τους δούμε. Σκέφτονται πολλές φορές εκείνη τη φοβερή καινοδοξία. Τι θα λένε για μας οι άνθρωποι? Τι λέγανε στην εποχή του πατέρα μου ή του παππού μου? Ξεχάστηκαν αυτά. Ξεχάστηκαν. Ποιοι έζησαν τότε, πού, πώς? Αγαπητά μου παιδάκια, είναι αληθινά μια απάτη η καινοδοξία του κόσμου. Αληθινή απάτη. Ο αληθινά φιλόσοφος εν ενία χριστιανική κάθεται και τα σκέπτεται αυτά και δεν παρασύρεται ποτέ να πει θα επιδειχθώ, θα κάνω, θα δείξω. Γιατί όλα είναι μία απάτη. Και γενικά η αμαρτία είναι μία απάτη. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνει ο άνθρωπος έναν αγώνα για να μπορέσει να πολεμήσει εναντίον αυτής της απάτης των αισθήσεων. Και όχι μόνο να πολεμήσει κατά πρόσωπο τον διάβολο τον ίδιο. Έχουμε λοιπόν ένα διπλό αγώνα, εναντίον του σατανά και εναντίον του διεφθαρμένου εαυτού μας, ο οποίος μας δημιουργεί πολλές ψευδαισθήσεις. Είτε λοιπόν έχουμε αναθυμιάσεις της εφθαρμένης μας φύσεως, είτε ο διάβολος ενεργεί σε βάρος μας, πρέπει να αντιτάξουμε τέσσερα πράγματα. Προσέξτε αυτά τα τέσσερα πράγματα, όπως μας τα αναφέρει ο Όσιος Ησύχιος ο πρεσβύτερος. Ταπείνωσιν, προσοχήν τε άκρεν, αντίρρησιν και προσευχήν. Προσέξτε, ταπείνωση, προσευχή, άκρα προσοχή, αντίρρηση και προσευχή. Για να τα δούμε αυτά. Τι είναι η ταπείνωση? Στο πρώτο. Χρειάζεται η ταπείνωση, γιατί με αυτήν γινόμαστε σύμμαχοι με τον Θεό. Ο Θεός αγαπά τον ταπεινό και τον προστατεύει και τον υπερασπίζεται, ενώ αντίθετα τον υπερήφανο και τον αλαζόνα τον γλωτσά ο Θεός. Υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη. Αν ξεκινούμε για αγώνα πνευματικό, το πρώτο μέλημά μας είναι για να μην απατηθούμε από το διάβολο. Προσέξτε, να μην απατηθούμε από το διάβολο ή από την διεφθαρμένη φύση μας. Είναι η ταπείνωση. Όταν πω τι λέει ο Θεός, πάνω σε αυτό τι έχει να πει ο Θεός? Η ταπείνωση κατακαίει το διάβολο και σώζει από παγίδες. Σας θυμίζω ένα πολύ ωραίο που λέγει εκεί πάλι με τον Μέγαν Αντώνιο, είτε λέγει μια παιδιάδα απλωμένη με παγίδες. Και τότε αναστέναξε ο Μέγας Αντώνιος και λέγει, και ποιος μπορεί να σωθεί? Και άκουσε μια φωνή από τον ουρανό, ο ταπεινόφρον, ο ταπεινός. Αυτός μπορεί να σωθεί.
περνάει μέσα από παγίδες και δεν συλλαμβάνεται, δεν απατάται, δεν πέφτει, γιατί είναι ταπεινός και τον σώζει ο Θεός. Λέγει πάλι ο Άγιος Ησύχιος, ο εις εαυτόν θαρών πεσείται πτώμα εξαίσιον. Εκείνος που εμπιστεύεται στον εαυτό του πέφτει πτώμα, θα πει πέφτει, δηλαδή κάτι που πίπτει, αυτό θα πει πτώμα. Θα πέσει, λέγει, πτώμα, πτώση, φοβερή. Εμπιστεύθηκε στον εαυτό σου? Πόσες κοπέλες και πόσα αγόρια λένε, μπορώ να πάω σε ένα ραντεβού, δεν έχω να πάθω τίποτε. Μπορώ να πάω σε ένα πάρτι, τι έχω να πάθω, θα προσέχω. Τα μάτια μου γιατί τα έχω? Εάν κανείς πει αυτό, σημαίνει ότι έχει περηφάνεια, διότι νομίζει ότι δεν θα πέσει θέλοντας να δοκιμάσει το κακό. Θα τον εγκαταλείψει ο Θεός, γιατί η περηφάνεια αντιτάσσεται, και τότε θα πέσει πτώμα εξαίσεων. Ποτέ μη πείτε, ποτέ μη πείτε ότι θα πάω σε ένα πάρτι, θα πάω να δοκιμάσω έτσι ακροθυγό στην αμαρτία, αλλά δεν θα πέσω. Θα πέσετε. Κι αν η αγάπη του Θεού κάποτε σας γλιτώσει, διότι δεν ξέρω τι, πώς το κρίνει, με θλίψη θα βλέπετε έστω και εκείνη τη μικρή πτώση, εάν δεν είναι πολύ και θανάσιμη η πτώση. Το δεύτερο, η άκρα προσοχή. Τι είναι αυτό? Άκρα προσοχή, αυτό το οποίο δυστυχώς το έχουμε ανύποπτο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή ότι πρέπει να προσέχουμε. Είναι η διαρκής νύψης νου και καρδιάς. Θα πει νύψεις, καθαρότητα. Θα πρέπει να έχουμε μια διαρκή περιπόληση της φαντασίας. Κάτι που ήρθε στο μυαλό μου, τι είναι αυτό? Όπως θα λέγαμε, υπάρχει ένα τελωνείο που ερευνά τους διερχομένους, ένθεν κακήθεν. Αυτοί που φεύγουν από τα σύνορα, αυτοί που έρχονται από τα σύνορα, ψάχνει όλους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να περιπολούμε τη φαντασία μας, αυτό που μπήκε μέσα. Τι είναι, πώς κινείται, τι μας φέρνει, τα αισθήματά μας. Όταν ανά πάσα στιγμή με πολύ προσοχή ερευνούμε το εσωτερικό μας, τότε δεν θα αφήσουμε περιθώρια να μας απατήσει ο διάβολος, γιατί θα έχουμε αυτήν την άκρα προσοχή. Τρίτο είναι η αντίρρηση. Τι είναι η αντίρρηση? Αυτό που λέει και η λέξη, έχω την αντίρρησή μου, είναι όταν σταθεί ο άνθρωπος με οργή, με θυμό εναντίον του προσβολέως. Δηλαδή έρθει ο διάβολος ή η διαφθαρμένη μου φύση, κάνε αυτό, πήγαινε εκεί, αφού είμαι έδειξα ταπείνωση και προσοχή, θα πω όχι. Ακούστε, όχι. Με θυμό, με οργή, όχι. Πώς φαντάζεστε ο Χριστός να είπε στον διάβολο στην έρημο εκείνο το «είπα γεω πίσω μου σατανά»? Το είπε έτσι μαλακά, μαλακά και ωραία, ή θα το είπε με νεύρο ψυχής? Παιδιά, με νεύρο ψυχής. Το νεύρο αυτό της ψυχής ο Θεός μας το έβαλε μέσα μας, λέει των θυμών. Όχι να οργιζόμεθα εναντίον των άλλων, αλλά εναντίον του κακού και του σατανά, για να μπορούμε να λέμε με νεύρο αυτό το όχι, και όχι να μπαλαντζέρνομαι και να λέμε να το κάνω, να μην το κάνω. Θα λέμε όχι. Και ακόμη τελευταίο είναι η προσευχή. Αφού θα μετέλθουμε τα τρία πρώτα, τελευταίο είναι η προσευχή. Λέγει πάλι ο Άγιος Ησύχιος ότι είναι ακραυγάσει ο πιστός προς Χριστόν στεναγμό αλαλήτο. Να φωνάξει, Χριστέ μου, με ένα στεναγμό που δεν βγαίνει από τα χείλη. Κάποτε βγαίνει από τα χείλη όταν κανείς είναι μόνος του, κάποτε όμως όταν είναι στο λεωφορείο, στον δρόμο. Μια κραυγή, μια ηκεσία, κραυγάζουσα ηκεσία. Κύριε σώσε με, Κύριε βοήθησέ με. Πόσο ωραίο εκείνο να πει κανείς απλά Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Μάλιστα ο ίδιος ο πατήρ λέγει, Κρήτον βοήθημα πάρεξ Ιησού ούχε βρίσεις εν όλη τη ζωή σου. Καλύτερο βοήθημα εκτός από τον Ιησού Χριστόν στη ζωή σου ολόκληρη δεν θα βρεις.
Όταν κανείς λοιπόν πει «Χριστέ μου» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ελέησόν ημάς, γρήγορα θα βρει πράγματι την βοήθεια του Θεού. Αυτά είχαμε να πούμε, παιδιά, για την απάτη την οποία μετήλθε ο διάβολος για να εξαπατήσει την Εύα. Ξέρετε ότι ο Αδάμ δεν εξαπατήθηκε, η Εύα εξαπατήθηκε. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί αυτό ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Η Εύα να μην έχει τον λόγον σε δημόσια πράγματα, διότι δεν υπατήθη», λέγει ο Αδάμ, «αλλά η Εύα υπατήθη». Το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος πια στην Καινή Διαθήκη. Μη σας πειράσουν αυτά, και αν σας πειράσουν φταίει ο φεμινισμός. Αυτό το αρνητικό πράγμα που έχει αναπτυχθεί μέσα μας και γύρω μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πια το λόγο του Θεού. Όμως, παιδιά, αντίρροπον της Εύας, σας είπα για τη γυναίκα και ότι μπορείτε να προσβληθείτε. Έχετε για λογαριασμό σας ένα μεγάλο προνόμιο. Είναι η Θεοτόκος, η οποία ανήκει στο φύλο το γυναικείο. Η Θεοτόκος στάθηκε το μέγα αντίρροπον και μοναδικόν της Εύας. Ούτε υπατήθη από την αμαρτία, ούτε από τον κόσμο, ούτε από τον διάβολο. Μία πάλι γυναίκα είναι η νέα Εύα. Η νέα Εύα, αυτή που μας έσωσε. Θα δούμε αργότερα ότι το όνομα της Εύας που δόθηκε από τον Αδάμ ήταν ζωή. Και πράγματι η Θεοτόκος είναι η ζωή των ανθρώπων, γιατί είναι η πηγή της ζωής, διότι μας έδωσε αυτή τη ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν έχουμε ως αιώνιο υποδειγμά μας την υπεραγία Θεοτόκων, τότε θα προσέχουμε πάρα πολύ ώστε ποτέ να μην μας απατήσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι αισθήσεις μας, ούτε ο διάβολος. Αλλά θα μένουμε πάντοτε άγρυπνοι με αυτά τα τέσσερα που λέει Όσιος Ησύχιος, με την ταπείνωση, την προσοχή, την αντίληση και την προσευχή, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε εκείνο που δεν έφτασε ο Αδάμ, στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα ο δρόμος μας ξανανοίχθηκε να φτάσουμε εκεί, και πρέπει με τη βοήθεια του Θεού, γιατί είναι θέλημα του Θεού, να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού.